Στο έλεος της κακοκαιρία Μύδια βρίσκεται η Ελλάδα με τον κρατικό μηχανισμό να είναι επιποδός. Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας έκλεισε η Εθνική Οδός Αθήνων Λαμίας και στα δύο ρεύματα στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη. Έντονη είναι η χιονόπτωση ακόμη και στο κέντρο τη Αθήνα, ενώ η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία σε όλου του δρόμου τη χώρα. Σε αρκετέ περιοχέ οι δρόμοι είναι κλειστοί, ενώ άλλου επιτρέπεται η διέλευση των οχημάτων μόνο με αντιολισθητικέ αλυσίδε. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικό μηχανισμό για τη νύχτα που αναμένεται να είναι δύσκολη λόγω του ψύχου και του χιονιά, αλλά και των διακοπών ρεύματο. Τα βόρεια προάστια των Αθηνών είναι σε λευκό κλειό από το πρωί τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου για την αντιμετώπιση εκτακτών αναγκών, ο Δήμο Αθηναίων ανοίγει δομέ και χώρου όπου οι άστεγοι μπορούν να φιλοξενηθούν, να ζεσταθούν, να έχουν γεύματα και να προστατευθούν. Οι χιονοπτώσει θα συνεχιστούν και την Τρίτη στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, στα ορεινά και ημιορεινά των κυκλάδων, καθώ και σε περιοχέ τη Κρήτη με χαμηλότερο υψόμετρο. Από αργά το βράδυ στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Από τι πρωινέ ώρε τη Τετάρτη, οι χιονοπτώσει βαθμιαία θα περιοριστούν στην Κρήτη, όπου θα είναι πυκνέ, μετά το μεσημέρι όμω θα εξασθενήσουν.